Διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων ετοιμάζει ο στρατός και τα στελέχη της Φρουράς Αλεξανδρούπολης. Για το έργο αυτό μίλησε ο λοχαγός μηχανικού και επιβλέπων του έργου Νικόλαος Κομπατσάρης. Βρισκόμαστε στην Κομωτινή, όπου κατασκευάζεται ένα συγκρότημα 8 διαμερισμάτων, τα οποία θα καλύψει τις ανάγκες των στελεχών της Φρουράς Κομωτινής. Πρόκειται για διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων, τα οποία κατασκευάζονται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Το συγκρότημα κατοικιών θα εξυπηρετήσει και θα καλύψει τις ανάγκες των στελεχών της Φρουράς Αλεξανδρούπολης. Είμαστε χαρούμενοι γιατί σε δύσκολες εποχές μπορούμε να κατασκευάζουμε ένα έργο σύγχρονο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, τόνισε ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Γιώργος Σταμπολάκης. Πότε αναλάβατε το έργο? Αναλάβαμε πέρυσι στα τέλη του καλοκαιριού την κατασκευή. Αναλάβαμε εξ αρχής από την εξαφή των θεμελίων και έχουμε μέχρι την αποπεράτωση για να παραδώσουμε το έργο. Για τι έργο μιλάμε? Μιλάμε για την κατασκευή δύο κτηρίων κατοικιών, ικανά να στεγάσουν 8 οικογένειες στελεχών του στρατού στην πόλη της Κομωτινής. Ως 3K τεχνική, ως ανάδοχος εταιρεία του έργου, αναλάβαμε να παραδώσουμε στην υπηρεσία του στρατού δύο νέα κτίρια κατοικιών, ικανά να στεγάσουν στην πόλη της Κομωτινής 8 οικογένειες. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σε δύσκολες εποχές είμαστε σε θέση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων, να κατασκευάζουμε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους δόμησης δύο κτίρια ασφαλή, λειτουργικά όσο και οικονομικά, ενεργειακά αναβαθμισμένα, αλλά και αρχιτεκτονικά καλέσθητα. Με μία φράση, μιλάμε για ένα έργο σύγχρονο, για το οποίο είμαστε περήφανοι και εμείς, αλλά νομίζω και η υπηρεσία του στρατού. Το έργο εκτιμάται μέχρι τέλους του έτου να αποπερατωθεί.